Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Νικολούλιας στον ραδιοσταθμό τον ιντερνετικό της Νέας Σμύρνης nstv.gr Radio String και συνεχίζουμε μία ακόμα από τις εκπομπές της Ιστορικές Διαδρομές με θέμα την έκτη κατά σειρά εκπομπή του βιβλίου που έχει γράψει ο Γιάννης Μανέτας, στον οποίο συνεχίζω πάντοτε να ευχαριστώ αυτόν και τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης που μου δώσανε το δικαίωμα και την άδεια να κάνω αυτήν την μεταφορά του πονήματος του Γιάννη Μανέτα, η οποία θεωρώ ότι εργασία είναι κάτι ιδιαίτερο και εξαιρετικό, συνδέεται διαχρονικά με την ιστορία της ανθρωπότητας. Και έτσι σήμερα συνεχίζουμε σε αυτή την έκτη εκπομπή με το Ρικίνους Κομμούνης, το σφοδρότερο δηλητήριο σε έναν όμορφο καρπό. Ακόμα και αν ένα και μοναδικό μόριο της τοξίνης αυτού του φυτού μπει σε κάποιο κύτταρο, μπορεί να το καταστρέψει μέσα σε μερικές ώρες. Και τι σημαίνει ένα μόριο στο κύτταρο? Και τα δύο μικρά είναι σχετικά με τα ανθρώπινα μέτρα. Εξάλλου, ο άνθρωπος έχει δισεκατομμύρια κύτταρα. Αν τηρήσουμε όμως τις αναλογίες, πηγαίνοντας από το αόρατο κύτταρο στον ορατό οργανισμό, αρκεί ποσότητα καθαρής τοξίνης του φυτού ίση με ένα κόκο αλατιού ή την μύτη μιας καρφίτσας για να στείλει στον άλλο κόσμο έναν άνθρωπο μέσα σε μερικές μέρες. Ναι, αλλά η τοξίνη στα σπέρματα του φυτού αυτού βρίσκεται σε πολύ μικρές ποσότητες. Αρκεί ένα και μοναδικό σπέρμα μεγέθους φασολιού για να σκοτώσει ένα παιδί. Γύρω στα 10 αποτελειώνουν έναν ενήλικα. Τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών, είναι σαν να έχουμε έναν και μοναδικό άνθρωπο ο οποίος, αφού καταφέρει να περάσει, να ξεγελάσει, όπως θα δούμε αργότερα, τα σύνορα μιας προσεκτικά φυλασσόμενης χώρας, την οδηγεί σε πλήρη κατάρρευση. Και μάλιστα δίχως καμία βοήθεια εκ των έσω, χωρίς συνεργάτες και προδότες. Μήπως ο τρομοκράτης αυτός είναι κανένα τρομερό στην όψη φυτό? Όχι. Είναι το φυτό του διπλανού κήπου και πολλοί από τους αναγνώστες, όταν αντιληφθούν ότι ενδεχομένως το συναντούν κάθε μέρα χωρίς να του δίνουν σημασία, θα πέσουν από τα σύννεφα. Σε μερικούς μπορεί κιόλας να αρέσει, ιδιαίτερα για το χρώμα του φυλώματος, με τα νεαρά φύλλα κόκκινα και τα ενήλικα πράσινα και όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις για τις ενδιάμεσες ηλικίες, ή για τους κόκκινους αγκαθωτούς σαν τα κάστανα καρπούς που όταν ανοίξουν εκτοξεύουν μακριά τα σπέρματα όμοια με μικρά φασόλια. Ναι, είναι ένα αξιοπρόσεκτο φυτό, ιδίως από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, μια και τον χειμώνα δεν τα καταφέρνει με τις χαμηλές θερμοκρασίες και χάνει τη λάμψη του, αποκτώντας εμφάνιση άχαρη. Όσα διαβάσατε στην αρχή του κεφαλαίου για την επικινδυνότητα του φυτού, δεν είναι υπερβολές του συγγραφέα. Αναφέρονται σε σχετικά άρθρα ειδικών, φαίνονται όμως ακόμη πιο περίεργα αν κανείς τα συγκρίνει με τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού, το οποίο απετέλεσε πανάκια για πολλές αρρώστιες σε πολλούς πολιτισμούς. Σήμερα, η χρήση του στην παραδοσιακή ιατρική, κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, τίνει να υποχωρήσει, δίνοντας την θέση της στα προϊόντα της σύγχρονης φαρμακευτικής βιομηχανίας. Αντίθετα, η σύγχρονη χημική βιομηχανία κρατά το Ρικίνους Κομμούνης σε θέση περίοπτη και για πολλές εφαρμογές. Ίσως θυμάστε από σχετικές διαφημίσεις την φίρμα Castrol, το γνωστό λάδι για μηχανές εσωτερικής καύσεως που δουλεύουν σε απαιτητικές συνθήκες, παραδείγματος χάρη στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Προέρχεται από το ίδιο φυτό
Και δεν είναι μόνο τεχνολογικό προϊόν που παίρνουμε από αυτό. Πώς συμβιβάζονται λοιπόν όλα τα παραπάνω αντιφατικά? Είναι το ρικίνους κομμούνις ο Dr. Jekyll και ο κύριος Hyde των φυτών? Το κοινό του όνομα είναι εξίσου αντιφατικό. Στα νέα ελληνικά είναι γνωστό ως ρετσινολαδιά, ενώ το λάδι του, το ρετσινόλαδο, δεν έχει καμία χημική ή άλλη σχέση με το ρετσίνι, ούτε καν παράγεται με την ίδια τεχνική της χάραξης του κορμού. Εξάγεται από τα σπέρματα, τους σπόρους, με θερμή εκχύληση. Μάλλον το πρώτο συνθετικό του ονόματος, του λαδιού, σχετίζεται με την λατινική ονομασία του φυτού ρικίνους. Στα αγγλικά το φυτό ονομάζεται castor bean, χωρίς να έχει σχέση ούτε με τους κάστορες ούτε με τα φασόλια. Με τα τελευταία το χωρίζει αρκετά μεγάλη εξελιχθική απόσταση, αφού τα δύο φυτά ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες. Το λάδι του βέβαια έχει ιδιότητες ανάλογες του λαδιού που παλαιότερα εξαγόταν από τους κάστορες και τα σπέρματά του μοιάζουν αμυδρά με αυτά των φασολιών. Περισσότερο ίσως παρατηρητικοί οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν το φυτό κρότονα, μια και τα σπέρματά του μοιάζουν σε σχήμα και μέγεθος με τους κρότονες, δηλαδή τα μεγάλα τσιμπούρια των προβάτων, ιδίως όταν αυτά γεμίζουν με αίμα. Σε αυτή ίσως την παρατήρηση να στηρίχθηκε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ουψάλα και διανοητής του διονυμικού συστήματος ονοματολογίας των φυτών, Κάρολος Λινναίος, που έζησε από το 1707 έως το 1778, όταν σχεδόν 2000 χρόνια αργότερα ονόμασε το φυτό Ricinus communis ή Ricinus στα λατινικά, σημαίνει τσιμπούρι, και communis σημαίνει κοινό. Απολύτως δικαιολογημένο είναι και το δεύτερο συνθετικό του λατινικού ονόματος, μια και η ρετσινολαδιά, παρότι προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ασία, κατ' άλλους από την Αβυσσινία, εξαπλώθηκε εύκολα, εγκληματίστηκε και έγινε κοινό φυτό σε όλες τις τροπικές, υποτροπικές και εύκρατες περιοχές. Ας εξετάσουμε πρώτα την καλή πλευρά του φυτού. Στην βιομηχανική μας εποχή, το λάδι που εξάγεται από τα σπέρματά του αποτελεί ένα προϊόν μεγάλης τεχνολογικής αξίας. Είναι άριστο λιπαντικό μηχανών και χρησιμοποιείται επίσης ως διαλυτικό χρωμάτων, ιδιαίτερα σε βαφές ξύλου, μια και εξατμίζεται γρήγορα, αφήνοντας επάνω στο ξύλο μια αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Οι ιδιότητες αυτές σχετίζονται με τη σύσταση των λιπιδίων του λαδιού, το 80 έως 90% των λιπαρών οξέων που αποτελούνται από ρικινολεϊκό οξύ. Η ουσία αυτή έχει μερικές ακόμα χρήσιμες σε εισαγωγικά ιδιότητες. Όταν τροποποιηθεί με κατάλληλη χημική μέθοδο, δίνει την αίσθηση του αρώματος κάποιων φρούτων. Έτσι, αντί να αναμίξετε το αγαπημένο σας φρέσκο φρούτο με ένα καλό γιαούρτι, προτιμήστε ένα εμπορικό παρασκεύασμα γάλακτος με γεύση φρούτου και τότε ίσως καταναλώνετε μεταξύ άλλων τροποποιημένο ρικινολεϊκό οξύ. Εκτός από τη σύγχρονη βιομηχανία, το φυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στην παραδοσιακή ιατρική. Ο κατάλογος των θεραπευτικών του χρήσεων σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες είναι ιδιαίτερα μακρύς και μάλλον ανεξερεύνητος και αναξιοποίητος. Ωστόσο, μία δράση του τεκμηριωμένη ήδη από την εποχή του Διοσκουρίδη 40 με 90 μετά Χριστό, της οποίας ο μηχανισμός έχει μελετηθεί από τη σύγχρονη έρευνα, έπαιξε κάποιο ρόλο και στην ιστορία ή μάλλον σε μικρές θλιβερές ιστορίες ανθρώπων κατατρεγμένων. Αν ζουν, θα πρέπει να είναι πολύ ηλικιωμένοι οι παλαιοί αριστεροί που είχαν την φρικτή εμπειρία να πιούν ακαταναγκαστικά μεγάλες ποσότητες ρετσινόλαδου. Η πατέντα ανήκε στην μυστική αστυνομία του Μουσολίνη και αργότερα την υιοθέτησε και η ελληνική ασφάλεια κατά την δικτατορία του Μεταξά. Η επιστημονική βάση του βασανιστηρίου έχει ως εξής. Το ρικινολεϊκό οξύ,
αυτό που σε ελάχιστες ποσότητες και σε χημικά τροποποιημένο έχει άρωμα φρούτων, σε κάπως μεγαλύτερες ποσότητες έως ολίγων γραμμαρίων είναι ηρεμιστικό του εντέρου. Σε ακόμη μεγαλύτερες είναι καθαρκτικό του εντέρου. Με αυτές τις ιδιότητες είχε από την αρχαιότητα χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ως θεραπευτικό της δυσκυλιότητας και της κοπρόστασης. Ωστόσο, στην υπερβολική ποσότητα ενός νεροπότηρου, το ρικινολεϊκό οξύ αλλοιώνει ισχυρά την λιπηδική του σύσταση του επιθυλίου του λεπτού εντέρου, προκαλώντας αντανακλαστική υπερβάλλουσα περίσταλση και σοβαρή φλεγμονή στην καθολμηλουμένη ακατάσχετη διάρρεια. Δηλαδή, μία δοκιμασία που όχι μόνο ταλαιπωρεί το σώμα, αλλά συντρίβει μαζί και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπροστά στα μάτια του βασανιστή. Το επόμενο διάσημο προϊόν του Ρικίνους Κομμούνης είναι η ρικίνη, μία από τις τοξικότερες ουσίες βιολογικής προέλευσης. Η τοξικότητά της συγκρίνεται μόνο με εκείνη των αντίστοιχων βακτηρίων του άνθρακα, της χολέρας και της σιγγέλα που προκαλεί δυσεντερία. Η τοξίνη περιέχεται στα σπέρματα, όπως και το λάδι που αναφέραμε προηγουμένως. Επειδή όμως είναι πρωτεϊνικής φύσεως, καταστρέφεται με την θερμική κατεργασία για την λήψη του λαδιού. Παρότι τα απόβλητα της κατεργασίας καθίστανται με αυτόν τον τρόπο ακίνδυνα, η βιομηχανική παραγωγή καστορέλαιου, ρετσινόλαδου και η μαζική καλλιέργεια του φυτού υπόκεινται σε αυστηρούς νομικούς περιορισμούς λόγω του φόβου παραγωγής και διάθεσης της τοξίνης. Πώς όμως δρά αυτή η φοβερή και τρομερή ουσία? Η ρικίνη αποτελείται από δύο ανώμια πρωτεϊνικά τμήματα που ενώνονται με γέφυρα δύο ατόμων θείου. Έχουν άραγε και τα δύο τμήματα την ίδια τοξική δράση? Το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί στο εργαστήριο, μια και η θράψη των γεφυρών θείου είναι εύκολη υπόθεση για τους βιοχημικούς. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, τα συμπεράσματα των σχετικών πειραμάτων είναι αντιφατικά με το Ρικίνους Κομμούνης. Όταν η θράψη των γεφυρών γινόταν έξω από το κύτταρο, η ρικίνη έχανε κάθε τοξική δράση. Το εύλογο συμπέρασμα είναι πως η τοξική δράση εξυπηρετείται από το άθικτο διμερές μόριο με τις γέφυρες θείου στη θέση τους. Ωστόσο, όταν η θράψη των γεφυρών γινόταν στο εσωτερικό του κυττάρου, η τοξική δράση ήταν πιο γρήγορη και αποτελεσματική, πράγμα που υποδείκνυε το αντίθετο ακριβώς συμπέρασμα. Πού βρίσκεται λοιπόν η αλήθεια? Ας επανέλθουμε στο αρχικό σχήμα λόγου, όπου ένας και μοναδικός άνθρωπος, αν καταφέρει να περάσει τα σύνορα, μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση ολόκληρης της χώρας. Τα σύνορα φυλάσσονται καλά και για να μπορέσει κάποιος να διεισδύσει πρέπει να παρουσιάσει πιστικά διαπιστευτήρια, να διαθέτει το κλειδί που θα του ανοίξει την πόρτα, την μέθοδο με την οποία θα παραπλανήσει τους φρουρούς. Αν αφαιρέσεις το κλειδί από τον κάτοχό του, αν δηλαδή σπάσεις τις γέφυρες θείου, απομακρύνεις την απειλή και αδρανοποιείς τον τρομοκράτη που χωρίς οδηγίες παραβίασης των συνόρων θα περιφέρεται ακίνδυνος στην παραμεθόριο. Αν πάλι ο τρομοκράτης περάσει τα σύνορα, το ογκώδες κλειδί αποτελεί για αυτόν περιττό βάρος από το οποίο φροντίζει να απαλλαγεί. Όπως είπαμε, το μόριο της ρικίνης αποτελείται από δύο πρωτεϊνικά συστήματα. Το τμήμα Β έχει χαρακτηριστικά λεκτίνης, μιας ομάδας πρωτεϊνών που υπάρχουν σε όλους τους οργανισμούς και των οποίων η κύρια ιδιότητα είναι να δεσμεύουν ειδικά και αποτελεσματικά συγκεκριμένα ζάχαρα. Έτσι, μία λεκτίνη σε διάλειμμα μπορεί να δεσμεύσει μόρια ζαχάρων, είτε αυτά είναι ελεύθερα είτε δεσμευμένα πάνω σε μία άλλη πρωτεΐνη ή στην επιφάνεια ενός αιωρούμενου κυττάρου. Αν η ίδια η λεκτίνη αποτελεί συστατικό της επιφάνειας ενός κυττάρου, τότε στη θέση αυτή μπορεί να δεσμευτούν ελεύθερα ζάχαρα ή πρωτεΐνες που περιέχουν ζάχαρα, ονομάζονται γλυκοπρωτεΐνες, ή ολόκληρα κύτταρα που στην επιφάνειά τους υπάρχουν δεσμευμένα ζάχαρα.
Αφήστε λοιπόν τη φαντασία σας να δουλέψει και σκεφτείτε πιθανές φυσιολογικές λειτουργίες των λεκτινών. Από την δέσμευση και απορρόφηση ζαχάρων στα κύτταρα μέχρι την αναγνώριση κυττάρων με βάση την σύσταση της κυταρικής τους μεμβράνης σε συγκεκριμένα ζάχαρα, η ρύθμιση της συγκέντρωσης των ζαχάρων στο αίμα. Φανταστείτε τώρα μια εξωγενή λεκτίνη που με κάποιο τρόπο παρισέφρισε στο αίμα σας και η οποία διαθέτει στο μόριό της περισσότερες από μία θέσεις πρόσδεσης για συγκεκριμένο ζάχαρο. Φανταστείτε ότι το ζάχαρο αυτό είναι συστατικό της κυταρικής μεμβράνης των ερυθρών σας αιμοσφαιρίων και ότι η συγκεκριμένη λεκτίνη κυκλοφορεί στο αίμα σας. Τότε ένα μόριο λεκτίνης θα κολλά σε ένα αιμοσφαίριο με την ίδια θέση πρόσδεσης και σε ένα δεύτερο με την άλλη. Στα ίδια αιμοσφαίρια θα προσδένεται δεύτερη λεκτίνη, κάτι που αλυσίδωτα θα οδηγήσει σε περαιτέρω πρόσδεση αιμοσφαιρίων μέχρι το συσσωμάτωμα να γίνει τόσο βαρύ και δυσκίνητο ώστε να μην μπορεί να ακολουθήσει τη ροή του αίματος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να καθιζάνει σε μία γωνία της αρτηρίας, καθιστώντας άχρηστα τα αιμοσφαίρια και ενδεχομένως φράζοντάς την. Κάπως έτσι λειτουργεί το τμήμα Β της ρυκίνης. Μην τρομοκρατήστε όμως από τώρα. Για να επιτύχει το τμήμα Β της ρυκίνης μια τέτοια δράση, πρέπει να περάσει στο αίμα. Αν απλώς την καταπιείτε, θα καταστραφεί εν μέρη από τα οξέα του στομάχου. Ακόμα όμως και αν σας χορηγηθεί με ένεση, η συγκολητική της δράση στα αιμοσφαίρια δεν είναι τόσο μεγάλη όσο άλλων φυτικών λεκτινών. Παραδείγματος χάριν της κονκαναβαλίνης από το ψυχανθές καναβάλια ενσιφόρμης ή ακόμα και της λεκτίνης που περιέχουν οι φακές και τα φασόλια και η οποία ούτως ή άλλως καταστρέφεται με το βράσιμο. Το τμήμα Β της ρυκίνης λοιπόν, η απλή λεκτίνη, δεν είναι τόσο τοξικό. Παρέα με το τμήμα Α όμως γίνεται τοξικότατο. Μπορούμε τώρα να ανασυνθέσουμε τον τρόπο δράσης αυτής της φοβερής τοξίνης. Το τμήμα Β του μορίου συνδέεται αποκλειστικά με το αμινοζάχαρο N-ακετυλογαλακτοζαμίνη που υπάρχει στο εσωτερικό μέρος της μεμβράνης των κυττάρων των θηλαστικών. Ενδεχομένως η πρόσδεση αυτή να δίνει στο κύτταρο ένα σήμα ότι η προσδεδεμένη ουσία έχει την άδεια να περάσει στο εσωτερικό. Μέγα λάθος, όπως θα δούμε σε λίγο. Στο σημείο της πρόσδεσης δημιουργείται μία εγκόλπωση στην κυταρική μεμβράνη με φορά προς το εσωτερικό του κυττάρου. Η εγκόλπωση κλείνει με τη σύνθεση στοιχείων της κυταρικής μεμβράνης περικλείοντας την ουσία που έτσι θα περάσει τα σύνορα μέσα σε έναν μεμβρανικό φάκελο και θα βρεθεί στο εσωτερικό του κυττάρου. Το φαινόμενο είναι κοινό και γνωστό ως φαγοκυττάρωση και παίζει σημαντικό ρόλο στην θρέψη των κυττάρων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως το κύτταρο παραπλανάται φρικτά. Ο φάκελος ενσωματώνεται στα λεγόμενα στοιχεία του Golgi και στη συνέχεια, διαμέσου του ενδοπλασματικού δικτύου κυταρικής κυκλοφορίας, καταλήγει στα ριβοσώματα, δηλαδή στα εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών. Εκεί απελευθερώνεται η ρυκίνη και τα δύο τμήματά της αποχωρίζονται με ενζυμική θράψη των γεφυρών του θείου με την βοήθεια ενός ενζύμου του κυττάρου θύματος. Τότε αναλαμβάνει δράση το τμήμα Α που, έχοντας ξεφορτωθεί το περιττό βάρος του κλειδιού, δηλαδή του τμήματος Β, παρεμποδίζει την παραγωγή πρωτεϊνών. Η δράση του είναι καταλυτική. Δηλαδή, αφού κάνει τη ζημιά στο πρώτο ριβόσωμα, συνεχίζει ακάθεκτο στα υπόλοιπα μέχρι να αχρηστεύσει όλα τα εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών. Επιπλέον, το τμήμα Α της τοξίνης, παρότι είναι πεπτίδιο, αντιστέκεται σε μεγάλο βαθμό στις πεπτιδάσεις του κυττάρου θύματος που δεν μπορούν εύκολα να το αποικοδομήσουν. Δηλαδή ο εισβολέας όχι μόνο διαθέτει τον εξοπλισμό για να ξεγελάσει τους φρουρούς και να χρησιμοποιήσει τα τοπικά μέσα
συγκοινωνίας, αλλά είναι και ανθεκτικός στα πυρά και στους αμυντικούς μηχανισμούς του θύματος. Είναι αλεξίσφαιρος. Συνεχίζει απρόσκοπτα το καταστροφικό του έργο μέχρι το κύτταρο να πεθάνει. Την δεκαετία του 1960, ο Βούλγαρος Γεώργη Μαρκόφ έχερε σημαντικής εκτίμησης ως λογοτέχνης όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και στις πολιτικές αρχές της χώρας του. Κάποια όψιμα θεατρικά του έργα, ωστόσο, θεωρήθηκαν υπερβολικά αιχμηρά, κριτικά και επικίνδυνα για το καθεστώς. Έπεσε λοιπόν σε δυσμένεια και τα έργα του απαγορεύτηκαν. Το 1969 αυτομόλυσε στη Δύση και βρήκε καταφύγιο ως δημοσιογράφος στο BBC και την Deutsche Welle, όπου συνέχισε την κριτική του προς τον καθεστώς. Το 1979, περιμένοντας ένα πρωί σε στάση λεωφορείου στο Λονδίνο, αισθάνθηκε ένα ισχυρό τσίμπημα στο πίσω μέρος του μυρού. Γυρίζοντας ξαφνιασμένος, είδε έναν τύπο με ομπρέλα να απομακρύνεται. Μέχρι να φτάσει στο γραφείο του, στο BBC, και να κατεβάσει το παντελόνι του, η φαγούρα στο μυρό είχε αυξηθεί, στο μέρος του τσιμπήματος εμφανίστηκε είδημα και ο Μαρκόφ άρχισε να αισθάνεται ζάλι και δυσφορία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου πέθανε από γενική κατάρρευση του οργανισμού μετά από 3 ημέρες, χωρίς οι γιατροί να διαγνώσουν τα αίτια του θανάτου. Προσεκτικότερη μεταθανάτια έρευνα έφερε στο φως ένα περίεργο και αρχικά ανεξήγητο έβριμα. Μία μικρή μεταλλική μπήλια μεγέθους κεφαλής καρφίτσας στο πίσω μέρος του μυρού του. Η μπήλια έφερε μία τρύπα, ενώ στο εσωτερικό της, το οποίο ήταν κούφιο, βρέθηκαν ίχνη ρικίνης. Ακόμη και οι γιατροί, αν είχαν έγκαιρα αντιληφθεί την παρουσία του δηλητηρίου, δεν θα μπορούσαν να σώσουν τον Μαρκόφ. Δεν υπάρχει αντίδοτο για την ρικίνη. Το περιστατικό συνδέθηκε εκ των υστέρων με μία προηγούμενη απόπειρα που είχε γίνει 2 μήνες νωρίτερα στο Παρίσι. Εκεί ο επίσης Βούλγαρος αντικαθεστωτικός Βλαντιμίρ Κοστόφ είχε σταθεί πιο τυχερός. Η μπήλια παγιδεύτηκε στα εξωτερικά στρώματα της επιδερμίδας και δεν εισχώρησε στους μυς, με αποτέλεσμα η ρικίνη να παραμείνει κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην κρύπτη και να μην διαχυθεί στο σώμα του θύματος. Τα συμπτώματα ήταν πολύ ελαφρύτερα και υποχώρησαν μετά την έγκαιρη εξαγωγή της μπήλιας. Και πώς βρέθηκε η μπήλια στο σώμα των αντιφρονούντων, ουδής γνωρίζει. Το γεγονός ότι και τα 2 συμβάντα έγιναν ημέρα βροχερή τροφοδότησε εικασίες για ειδικό αεροβόλο καμουφλαρισμένο σε ομπρέλα. Το 2000 ο Γεώργη Μαρκόφ τιμήθηκε με τα θανάτια με το ανώτερο λογοτεχνικό βραβείο της χώρας του. Ο δράστης παρέμεινε άγνωστος. Δεν είναι μόνο η μυστική αστυνομία της Βουλγαρίας που ενδιαφέρθηκε για την χρήση της ρικίνης ως βιολογικού όπλου εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων. Σενάρια για την μαζική της χρήση σε σειράξεις αλλά και σε σχετικά εργαστηριακά πειράματα είχαν γίνει ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια και δεν συνηθίζεται να πηγαίνει κανείς στον πόλεμο με ομπρέλα, η μέθοδος που συζητήθηκε ως πιο ρεαλιστική ήταν του διασκορπισμού σκόνης από ρικίνη στην ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι η τοξικότητα μετά την λήψη της τοξίνης διαμέσου της αναπνευστικής οδού είναι εξίσου μεγάλη και το δηλητήριο περνά εύκολα στο αίμα. Η δηλητηρίαση των τροφίμων απορρίφθηκε ως αντικονομική, διότι για να επιτύχει κανείς τα ίδια αποτελέσματα χρειάζεται να μπουκώσει τα θύματα με 1000 φορές περισσότερη τοξίνη. Η ιδέα όμως τελικά εγκαταλείφθηκε, γιατί οι τοξίνες του άνθρακα και των άλλων βακύλων, καθώς και δηλητήρια που μπορούν να παραχθούν με χημικό τρόπο, όχι μόνο έχουν καλύτερη σχέση κόστους αποτελέσματος, αλλά και το πλεονέκτημα ότι παράγονται ταχύτερα και δίχως να κινήσουν την προσοχή των περιέργων. Ένα άλλο υπόγειο εργαστήριο και άλλο είναι ένα υπόγειο εργαστήριο και άλλο είναι μια εμφανής φυτεία με ρικίνους κομμούνης.
Μια τέτοια φυτεία μπορεί σήμερα να δημιουργήσει κανείς νόμιμα για καλό σκοπό, δηλαδή για να παράγει καστορέλαιο, αλλά μόνο κάτω από αυστηρούς κανόνες επεξεργασίας των υπολοιμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η καταστροφή των τοξικών παραπροϊόντων. Ίσως από όλα αυτά τα παραπάνω σας γεννήθηκαν δύο απορίες. Γιατί τα φυτά να παράγουν τόσο τοξικές ουσίες και γιατί οι ουσίες αυτές να μην δηλητηριάζουν τους ίδιους τους παραγωγούς τους? Η πλέον εύλογη απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι για τους ίδιους λόγους που παράγει δηλητήρια και ο άνθρωπος, και για να κάνει δηλαδή χημικό πόλεμο. Αν τα φυτά δεν παρήγαγαν πικρές, δύσπεπτες ή και τοξικές ουσίες, θα είχαν προπολού εξαφανιστεί από προσώπου γης, θα είχαν καταναλωθεί ολοσχερώς από τα φυτοφάγα. Κάνουν λοιπόν ό,τι μπορούν για να επιβιώσουν, παράγοντας ουσίες που αποτρέπουν την υπερκατανάλωσή τους. Ωστόσο, το Ρικίνους κομμούνης το παράκανε σε αποτελεσματικότητα. Όταν 10 σπέρματα επαρκούν για να στείλουν στον άλλο κόσμο έναν ενήλικα, ένα και μόνο φτάνει και περισσεύει για να ξεκληρίσει την οικογένεια των ποντικών που θα το μοιραστεί. Αν το δούμε από την πλευρά του φυτού, ο εφοδιασμός του σπέρματος, δηλαδή του απογόνου, με ένα ισχυρό δηλητήριο, είναι ένα είδος έμεσης γονικής μέρημνας. Δεν αφορά το σπέρμα που θα καταναλωθεί, αλλά τα υπόλοιπα που θα επιζήσουν. Όταν ο πληθυσμός του άτυχου φυτοφάγου μειωθεί, θα μπορούσε βέβαια να θεωρηθεί ότι η επένδυση αυτή να μην έχει και τόσο μακάβρια αποτελέσματα. Στην πλειονότητα των φυτών, η χημική τους άμυνα στηρίζεται σε ουσίες απλώς αποτρεπτικές και πολύ λιγότερο τοξικές, ικανές να κόψουν την φόρα στον καταναλωτή, αλλά όχι και τον νήμα της ζωής του. Υπάρχουν άλλα φυτά με τόσο ισχυρές τοξίνες που να δρούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως η ρικίνη. Μία μόνο περίπτωση έχει αναφερθεί, αυτή του Arbus Precatorius, ενός μικρού αναρχητικού ψυχανθούς της τροπικής νοτιοανατολικής Ασίας. Η αμπρίνη που περιέχεται στα σπέρματά του έχει ανάλογη δομή και ιδιότητες με την ρικίνη, αλλά πολύ ισχυρότερη δράση. Κατά περίεργο τρόπο όμως, εκτός από τα δύο φυτά που περιέχουν την πλήρη τοξίνη, δηλαδή και το δηλητήριο και το κλειδί για να εισχωρήσει το δηλητήριο στα κύτταρα του εχθρού, υπάρχει πληθώρα φυτών που παράγουν μόνο το δηλητήριο. Ουσίες που μπορούν μεν να αδρανοποιήσουν τα εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών, αλλά δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν. Πολλά από αυτά τα φυτά καταναλώνονται από τον άνθρωπο και άλλα από ζώα ως τροφή χωρίς καμία απολύτως δυσάρεστη συνέπεια. Και αυτό επειδή το τμήμα α του μορίου από μόνο του, χωρίς το συνοδό τμήμα β που αποτελεί το κλειδί για να διαπεράσει η τοξίνη το κύτταρο και να φτάσει στις κρίσιμες θέσεις, είναι εντελώς ακίνδυνο. Ωστόσο, τα ενδυνάμει τοξικά αυτά μόρια παράγονται και ευρίσκονται μέσα στα κύτταρα των φυτών και θα μπορούσαν να τα δηλητηριάσουν. Πώς αποφεύγεται η αυτοδηλητηρίαση? Με τον ίδιο τρόπο που εμείς αποφεύγουμε ανάλογα περιπέτειες που διατηρώντας τα τρόφιμα και τα δηλητήρια, παραδείγματος χάρη τα εντομοκτώνα, σε διαφορετικά ντουλάπια. Οι τοξικές πρωτεΐνες φυλάσσονται επιμελώς σε χυμοτόπια ή σε πρωτεϊνοσώματα, μακριά από τα ριβοσώματα. Εν τούτης, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Οι τοξικές πρωτεΐνες, πριν μπουν προς φύλαξη στο ντουλάπι, παράγονται με τον ίδιο μηχανισμό και με τις ίδιες θέσεις με τις μη τοξικές. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαν να αδρανοποιήσουν την ίδια τη σύνθεσή τους εν το γενάστε, να καταστρέψουν τα εργοστάσια που τις παράγουν αμέσως μετά το σχηματισμό τους. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο ότι το γονίδιο που ευθύνεται για την δημιουργία των τοξικών πρωτεϊνών περιέχει λίγη πληροφορία παραπάνω, ώστε να σχηματιστεί μια τοξίνη λίγο μακρύτερη από το κανονικό. Τόσο μακρύτερη, ώστε να είναι αδρανής. Η αδρανής τοξίνη μεταφέρεται έτσι με ασφάλεια στην κατάλληλη αποθήκη και όταν επιτέλους μπει μέσα, τότε το περισσευούμενο κομμάτι απορρίπτεται με ειδικό ένζυμο και κωδικοποιείται από ένα άλλο γονίδιο. Γονίδιο λοιπόν για τον σχηματισμό της αδρανούς τοξίνης, γονίδιο για την απασφάλισή της, ειδικός αποθηκευτικός χώρος.
Και όλα αυτά για να προκύψει μία τοξίνη που ενώ είναι ακίνδυνη για τον καταναλωτή, είναι άκρως επικίνδυνη για το ίδιο το κύτταρο που την παρήγαγε, ένας εκρηκτικός μηχανισμός που θριαλίδα του είναι τα τυχώματα, οι μεμβράνες δηλαδή, της αποθήκης. Φανταστείτε να σπάσει ξαφνικά τον ντουλάπι. Αν τα παραπάνω λοιπόν απαντούν στο ερώτημα της ασφαλούς σύνθεσης και αποθήκευσης της τοξίνης, δεν απαντούν στο εύλογο ερώτημα γιατί όλα αυτά. Γιατί το φυτό κύτταρο, το φυτικό κύτταρο, γιατί να κατασκευάσει τη βόμβα που ίσως κάποτε το καταστρέψει. Υπάρχει όμως εξήγηση και για αυτό. Οι ιοί είναι περίεργα όντα. Ένα κέλυφος από πρωτεΐνη που περικλεί λίγο γενετικό υλικό, ένα μικρό κομμάτι DNA ή RNA. Τίποτα περισσότερο. Στερούνται μηχανισμούς σύνθεσης πρωτεϊνών, δεν μπορούν να φτιάξουν το ίδιο τους το γενετικό υλικό και να αναπαραχθούν, δεν έχουν καθόλου ενεργειακό ή άλλου είδους μεταβολισμό. Και είναι εντελώς αδρανείς όταν βρίσκονται έξω από το κύτταρο. Μόνο αφού εισέλθουν παράνομα σε ένα κύτταρο μπορούν να απολαύσουν κάποια ζωή. Εκμεταλλεύονται τον μεταβολισμό καθώς και τον μηχανισμό σύνθεσης πρωτεΐνων και DNA ή RNA του προσβεβλημένου κυττάρου ώστε να αναπαράγουν τον εαυτό τους. Λαθρεπιβάτες. Στη συνέχεια, αφού εκμεταλλευτούν το κύτταρο θύμα, το φωνεύουν. Όταν καταφέρουν να αναπαραχθούν σε εκατομμύρια αντίτυπα, το κύτταρο λύεται στην κυριολεξία sky και οι ιοί προσβάλλουν τα γειτονικά του. Δεν υπάρχει φάρμακο ενάντια στους ιούς όπως ξέρουν όσοι έχουν πάθει ακόμα και μία απλή γρήπη. Ό,τι καταφέρνει ο οργανισμός από μόνος του. Στα ζώα η πρώτη προσβολή ενεργοποιεί το ανασωπητικό σύστημα και δημιουργεί αντισώματα. Έτσι ο οργανισμός διατηρεί ούτως ή πίν μνήμη της πρώτης προσβολής και αντιμετωπίζει γρήγορα τις επόμενες εκτός από το ιό του AIDS που προσβάλλει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα. Προσβάλλουν οι ιοί και τα φυτά? Φυσικά, όπως και κάθε οργανισμό. Από τα βακτήρια μέχρι τον άνθρωπο, ο κάθε οργανισμός έχει τους δικούς του αποκλειστικούς ιούς που δεν προσβάλλουν τους υπόλοιπους οργανισμούς. Παρότι τα φυτά δεν στερούνται εντελώς ενός τύπου επαγόμενης αντίστασης σε παθογόνους παράγοντες, κάτι σαν τα αντισώματα του νοσοποιητικού μας συστήματος, στην αντιμετώπιση των ιών ακολουθούν διαφορετική στρατηγική. Αυτοκτονούν. Τα προσβεβλημένα κύτταρα θυσιάζονται για να επιζήσουν τα υπόλοιπα. Καταστρέφουν οικειοθελώς τα εργοστάσια, καίνε τα σπαρτά και παραδίδουν στον εισβολέα καμένη γη. Με την είσοδό του ιού στο κύτταρο σημαίνει συναγερμός και οι παράγοντες αδρανοποίησης των ριβοσωμάτων που τόσο περίτεχνα είχαν κατασκευαστεί και αποθηκευτεί με ασφάλεια στα πρωτεϊνοσώματα και στα χυμοτόπια βγαίνουν τώρα από τα ντουλάπια, απελευθερώνονται και καταστρέφουν τους ίδιους τους μηχανισμούς που τους συνέθεσαν. Το κύτταρο λιμοκτονεί και στο τέλος πεθαίνει. Ταυτόχρονα όμως δεν επιτρέπει στον εχθρό να χρησιμοποιήσει τα ριβοσώματά του για να φτιάξει τις δικές του πρωτεΐνες και να αναπαραχθεί. Μπορεί τα κύτταρα που προσβλήθηκαν από τον ιό να είναι πιο ασθενικά. Μπορεί η προσβολή να ήταν τυχαία μέσα στο πλήθος. Τυχερά και άτυχα, σφριγγυλά και ασθενικά, τα κύτταρα αυτά ήταν εκ γενετής εφοδιασμένα με το δηλητήριο που εκούσια θα τους έπαιρνε τη ζωή αν η συνέχισή της έβαζε σε κίνδυνο την κοινότητα. Η ανάμνηση του αυτοχειριασμού και της θυσίας τους είναι μια σκούρα καφέ κοιλίδα σε ένα καταπράσινο φύλλο. Κάτι σαν μνημείο πεσόντων. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα προχωρήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο.
Συνεχίζοντας λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή, είμαστε στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του 2016 και είναι η έκτη κατά σειρά εκπομπή του συγγραφικού πονήματος του Γιάννη Μανέτα και προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά ένα πολύ πολύ γνωστό φυτό σε όλο τον κόσμο που το ξέρουν είτε γιατί το έχουν χρησιμοποιήσει είτε γιατί έχουν ακούσει άλλοι ότι το χρησιμοποιούν και δεν είναι άλλο από το Nicotiana tabacum. Πως μια κίνδυνη συνήθεια αιώνων γίνεται μάστιγα μέσα σε μερικές δεκαετίες. Δεν μιλώ για το κάπνισμα ως κοινωνική πρακτική. Η φιλική κίνηση του χεριού που προσφέρει τσιγάρο, υπονοώντας ότι επιθυμεί εξοικείωση, το τελετουργικό κάπνισμα με τον καφέ ή στο τέλος του γεύματος, τη συντροφιά του μοναχικού και του αμήχανου, το κάπνισμα ως μετρητή του χρόνου, ένα τσιγαροδρόμος όπως λένε, ούτε για το κάπνισμα ως ένδειξη χειραφέτησης, γοητείας, επιτυχίας, ενηλικίωσης ή δύναμης. Κοιτάξτε με, παρόλο που έχω ανθυγιεινές συνήθειες, τα καταφέρνω. Αυτά τα καλλιεργεί η διαφήμιση. Ούτε μιλώ για το βλακώδες κάπνισμα από συνήθεια. Μιλώ για την ρουφηξιά τη στιγμή που ο καπνιστής την έχει απόλυτη ανάγκη. Σε στιγμές έντασης, τότε που πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα και να πάρει τη σημαντική απόφαση. Τη στιγμή της αυτοσυγκέντρωσης, λίγο πριν δώσει όλες του τις δυνάμεις. Τότε που τα λόγια δεν βοηθούν. Τότε που τίποτε άλλο δεν βοηθάει. Στην βαθιά σιωπή, λίγο πριν από το σύνθημα για την έφοδο, τότε που δεν ξέρει αν θα ξαναγυρίσει, όταν τον ρωτούν για την τελευταία του επιθυμία. Δεν μπορεί, για να ζητά τότε ο καπνιστής ένα τσιγάρο, αυτή η νικοτίνη πρέπει να είναι κάτι σημαντικό. Και σκέφτομαι πόσο απάνθρωπο θα ήταν να αρνηθούν στον έτοιμο θάνατο την ίστατη απόλαυση, γιατί το κάπνισμα απαγορεύεται στο θάλαμο. Η πρώτη επαφή των Ευρωπαίων με το φυτό του καπνού ήταν το 1492, όταν τα καράβια του Κολόμβου έφτασαν στην Ισπανιόλα, το νησί που σήμερα μοιραζόταν η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία και την Κούβα. Οι ηθαγενείς σε όλη την Αμερική, από τον βορρά μέχρι τον νότο, το χρησιμοποιούσαν για χιλιάδες χρόνια, τόσο σε ιδιωτικές στιγμές, όσο και σε κοινωνικές τελετουργίες. Καπνίζοντας ή μασουλώντας τα αποξηραμένα φύλλα, ρουφώντας σκόνη καπνού από την μύτη ή πίνοντάς την ως αφέψιμα. Οι άπικοι, διαπιστώνοντας ότι έχει συνήθεια, οι άπικοι διαπιστώνοντας ότι η συνήθεια έδινε στον χρήστη μία παροδική αίσθηση ετοιμότητας και ταχύνειας, συνδυασμένη με χαλαρότητα και ηρεμία, το διέδωσαν αρχικά στην Ισπανία. Λίγο αργότερα, ο Γάλλος πρέσβης στην Πορτογαλία, Ζαν Νικό, έγινε ένθερμος υποστηρικτής του. Δόρισε φύλλα και σπόρους στην βασιλική αυλή της Γαλλίας, όπου σύντομα ο καπνός έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και εργάστηκε δραστήρια για την διάδοσή του στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προς τιμή του, το φυτό ονομάστηκε Nicotiana. Η βοτανική έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν γύρω στα 60 είδη του φυτού ηθαγενείς στην Αμερική και την Αυστραλία. Είναι μικρά, ετήσια, ποώδη φυτά και όλα περιέχουν το αλκαλοειδές νικοτίνη που ακόμα και σε μικρές δόσεις είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα έντομα. Είναι επίσης τοξικό και για τα θελαστικά εάν καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες φύλων.
Η νικοτίνη λοιπόν κατατάσσεται στις αμυντικές ουσίες αυτών των φυτών. Σε σχέση όμως με πολλά άλλα ενδιαφέροντα φυτά που ανακαλύφθηκαν την εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων, ο καπνός είναι εύκολος στην καλλιέργεια, δεν έχει στενές θερμοκρασιακές απαιτήσεις και δεν χρειάζεται πολύ νερό. Δηλαδή, μπορεί να καλλιεργηθεί και σε εύκρατα κλίματα. Επιπλέον, η κατεργασία των φύλων είναι απλή. Ο κάθε καπνιστής θα μπορούσε να καλλιεργεί καπνό στον κήπο του για προσωπική χρήση, όπως δίπλα στις ντομάτες και στα ραπανάκια. Θυμηθείτε ότι μία σειρά από άλλα αποικιακά φυτά, βλέπουμε όπως κεφάλαια για την μπανάνα, το ζαχαροκάλαμο, τον καφέ, το κακάο, το τσάι, δεν ευδοκιμούν παρά μόνο σε τροπικές ή υποτροπικές ζώνες. Κατά συνέπεια, η ζήτηση του καπνού μπορούσε να καλυφθεί επιτόπου από μικρής κλίμακας καλλιέργειες, χωρίς να χρειάζεται υπερπόντιο εμπόριο και δέσμευση κεφαλαίων. Ο καπνός λοιπόν, καταρχάς τουλάχιστον, δεν τράβηξε το ενδιαφέρον των μεγάλων αποικιακών εταιριών, γιατί δεν υποσχόταν μεγάλα κέρδη και μονοπωλιακά προνόμια. Έτσι, για 100 περίπου χρόνια έως τις αρχές του 17ου αιώνα, η καλλιέργειά του ήταν αποκεντρωμένη. Σταδιακά όμως, μια περιοχή της Βόρειας Αμερικής, η αγγλική αποικία της Virginia, άρχισε να κυριαρχεί στην αγορά και ο καπνός να αναβαθμίζεται σε σημαντικό προϊόν με ιστορική αξία. Με την κατανάλωση στην Ευρώπη, σταδιακά αυξάνεται και την Βρετανία να μεγαλώνει με την προσάρτηση νέων αποικιών στις οποίες το προϊόν αρχίζει να διαδίδεται. Η αγγλική κυβέρνηση παραχωρεί στην Virginia το μονοπόλιο της τροφοδότησης των νέων αποικιών. Σε αντάλλαγμα, ο καπνός έπρεπε να μεταφέρεται μέσω Αγγλίας και να φορολογείται στα λιμάνια της. Εγκαθιδρύεται λοιπόν ένα αμοιβαία επωφελές κρατικό μονοπόλιο καπνού, με τους κτηματίες της Virginia να απολαμβάνουν τα κέρδη των πωλήσεων και την Αγγλία τους φόρους. Ωστόσο, το μονοπόλιο γεννά στην Virginia και στις γειτονικές πολιτείες μια νέα τάξη ευπόρων και μορφωμένων γεωκτημόνων και εμπόρων που αρχίζουν σταδιακά να αμφισβητούν τα προνόμια της Μητρόπολης και να επιδιώκουν την ανεξαρτησία. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίο ότι μερικοί από τους ηγέτες της Αμερικάνικης Επανάστασης 100 χρόνια αργότερα ξεπήδησαν από την τάξη αυτή. Ο Τόμας Τζέφερσον και ο Τζόρτζ Ουάσιγκτον έκαναν περιουσίες από την καλλιέργεια καπνού. Με την αυγή λοιπόν του 19ου αιώνα, οι ανεξάρτητες πλέον Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεσπόζουν στην παγκόσμια παραγωγή. Ο αιώνας αυτός είναι και ο σημαντικότερος για την περαιτέρω διάδοση του καπνού. Μερικές χαρακτηριστικές επινοήσεις στον τρόπο επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και παρουσίασης του προϊόντος που εκείνη την εποχή έγινε, άλλαξαν συνήθειες αιώνων και εκτόξευσαν την κατανάλωση και τα κέρδη σε απίστευτα ύψη. Έτσι, μια ακίνδυνη και ήπια χρήση μετατράπηκε σε επικίνδυνη κατάχρηση, σε μια υγειονομική βόμβα. Ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν σχεδόν άγνωστη πάθηση στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν λίγοι οι χειρουργοί που συναντούσαν αυτήν την ασθένεια, έστω και μία φορά στην σταδιοδρομία τους. Κι όμως, μετά, μέσα σε λίγες δεκαετίες, έγινε ο καρκίνος με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στον ανεπτυγμένο κόσμο, σύντομα δε και στον υπόλοιπο. Για 300 περίπου χρόνια, από το 1550 έως το 1850, η χρήση του καπνού γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο και το τσιγάρο, όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν άγνωστο. Περισσότερο δημοφιλείς ήταν οι καπνοσύριγγες, τα τσιμπούκια δηλαδή, ξύλινες και περίτεχνα σκαλισμένες στην Βόρεια Αμερική, πύλινες και φτηνές στην Ευρώπη.
Αντίστοιχες φιγούρες που έγιναν γνωστές από ταινίες εποχής ήταν οι Ινδιάνοι αρχηγοί, σοβαροί, αμίλητοι και ανέκφραστοι, να περιφέρουν τελετουργικά μέσα στο ντουμάνι τη πίπα της ειρήνης, καθώς και ο Sherlock Holmes να εξιχνιάζει μυστήρια δίχως να αποχωρίζεται ποτέ το τσιμπούκι του. Η υπερβολή, διότι το τσιμπούκι είναι δυσχρήστο. Κάθε τόσο πρέπει να το γεμίζεις και να το κουβαλάς μαζί σου, μαζί με όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Αν μάλιστα είναι και πύληνο, οπότε σπάει εύκολα, πρέπει να διαθέτεις και ανταλλακτικό. Υπήρχαν και τα κουβανέζικα πουρα, ωστόσο, όπως είναι και σήμερα, ήταν μόνο για λίγους. Στις αρχές του 19ου αιώνα επινοήθηκε το στριφτό τσιγάρο, οπότε το άθικτο φύλλο καπνού που περιετύλιγε τον στριμμένο καπνό αντικαταστάθηκε από χαρτί. Σύντομα δημιουργήθηκαν βιομηχανίες παραγωγής τσιγάρων, όμως το προϊόν ήταν ελάχιστα φθηνότερο από τα πουρα, μια και το στρίψιμο γινόταν πάλι με το χέρι. Οι φανατικοί καπνιστές εκείνης της περίοδου θα πρέπει να ήσαν άνθρωποι πολύ βασανισμένοι. Η συνήθειά τους, εκτός από δαπανηρή και άβολη, ήταν και επικίνδυνη, καθώς το άναμα του τσιμπουκιού ή του τσιγάρου σε μια εποχή που είτε δεν υπήρχαν σπίρτα έως τις αρχές του 19ου αιώνα, είτε αυτά ήταν άκρως ανθυγιεινά και επικίνδυνα, ήταν μια περιπέτεια. Οι χημικοί αφιέρωσαν πολλή σκέψη και πειράματα για να βρουν τρόπους εύκολης και ασφαλούς ανάφλεξης, στηριζόμενοι σε προηγούμενη γνώση από την βιομηχανία των εκρηκτικών και των πυροτεχνημάτων. Ωστόσο, με τα πρώτα σπίρτα που κυκλοφόρησαν στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν πιθανότερο να κάψεις το σπίτι σου παρά να ανάψεις ένα τσιγάρο. Επιπλέον, τα σπίρτα αυτά στηρίζονταν σε πρώτες ύλες με πολλά και διάφορα μειονεκτήματα, πέραν από το γεγονός ότι σκόρπιζαν ανεξέλεγκτα σπίθες. Αν γλίτωνες από τα εγκάβματα, δεν μπορούσες να αποφύγεις τις δυσάρεστες αναθυμιάσεις. Και η ανάφλεξη, παρότι βίαιη και επικίνδυνη, σταματούσε τόσο γρήγορα ώστε απαιτούσε προσεκτικές και συντονισμένες κινήσεις από τον άτυχο καπνιστή για να πετύχει το σκοπό του. Με διάφορα κόλπα, οι χημικοί βελτίωναν συνεχώς την ποιότητα των σπίρτων και οι πατέντες που κατατέθηκαν και εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του αιώνα εκείνου ήταν πολυάριθμες. Μία από τις βελτιώσεις που έκαναν ελαφρότερη την ζωή των καπνιστών αλλά απείλησαν τη ζωή των εργατών στις βιομηχανίες σπίρτων προήλθε από την υιοθέτηση του λευκού φωσφόρου ως εκρηκτικού. Οι εργάτες άρχισαν να υποφέρουν από μια περίεργη επαγγελματική ασθένεια που προσέβαλε τα οστά των σιαγώνων και εντόπιζαν κάτι σαν οστεοπόρωση εκεί. Τα οστά τους θρηματίζονταν κυριολεκτικά, σάπιζαν και αν οι εργάτες δεν εγκατέλειπαν γρήγορα αυτή τη δουλειά, οδηγούνταν στο μοιραίο. Ευτυχώς βρέθηκε τρόπος να μετατραπεί ο δηλητηριώδης λευκός φόσφορος στον ακίνδυνο ερυθρό και τα σπίρτα πήραν τη σημερινή ασφαλή τους μορφή πριν περίπου από 100 χρόνια. Οι υπόλοιποι τρόποι χρήσης του καπνού είχαν την εποχή εκείνη ανάλογα μειονεκτήματα. Το σνιφάρισμα της σκόνης από την μύτη αναγκαστικά περιοριζόταν σε κλειστούς χώρους. Στην Οθωμανική Ανατολή και στον Αραβικό κόσμο υιοθετήθηκε ο επίσης δύσχρηστος αργυλές, συνήθεια στην οποία μπορούσες να επιδοθείς μόνο σε ειδικά μαγαζιά ή στο σπίτι σου, αν είχες την οικονομική δυνατότητα αγοράς της συσκευής, και γενικώς το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους αλλά και κατά τη διάρκεια της εργασίας ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο. Ουδής εργοδότης αν εχόταν διαλύματα για να απλώσει ο εργαζόμενος τα σύνεργά του για να στρίψει τσιγάρο ή για να γεμίσει τσιμπούκι ή για να βγάλει αργυλέ. Μπροστά σε αυτή την ανυπέρβλητη δυσκολία αλλά και στον κίνδυνο ανάφλεξης του καπνιστή μαζί με το τσιγάρο, κάποιοι το γύρισαν στην παλαιότερη συνήθεια να μασουλάνε τα φύλλα του καπνού. Σε αυτό θα μπορούσε κανείς να επιδοθεί ολοψύχως συνεχώς και ταυτόχρονα με σχεδόν οποιαδήποτε άλλη εργασία. Βέβαια, θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή να υπομείνει την κρίνια έως και άρνηση της γυναίκας του έως το βράδυ, όταν, της γυναίκας του, όταν το βράδυ προσπαθούσε να την φιλήσει.
Λέγεται ότι το μάσιμο του καπνού, πέραν από το ότι κυτρινίζει τα δόντια, προκαλεί και ανυπόφορη στοματική κακοσμία. Ωστόσο, ακόμα και αυτοί που μπορούσαν να παρακάμψουν την απέχθεια της συζύγου ή που αδιαφορούσαν για αυτού του είδους τις λεπτότητες προκειμένου να ικανοποιήσουν το πάθος τους, έπρεπε να μεριμνήσουν για την ακατάσχετη σιελώρια που προκαλεί το μάσιμο του καπνού. Γύρω στο ένα νεροπότηρο επιπλέον σιέλου την ώρα. Και καλά να εργάζεσαι στο ύπαιθρο. Φτύνεις δεξιά και αριστερά, αλλά στο εργοστάσιο ή στο γραφείο ήταν κάπως δύσκολο. Εκτός και αν υπήρχαν πτυελοδοχεία που αναπόφευκτα ήταν μεγάλα σαν κουβάδες. Στην κάπως έτσι πιο πολιτισμένη Ευρώπη, το μάσιμα του καπνού θεωρήθηκε βρωμερή και κοινωνικά απαράδεκτη συνήθεια και ποτέ δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στην Αμερική, ωστόσο, δεν έδιναν σημασία στις λεπτομέρειες. Πράγμα που όθησε τον Κάρολο Ντίκενς μετά από μία επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1852 να γράψει γεμάτος αγανάκτηση άρθρα για τα υπερχυλισμένα πτυελοδοχεία και την συχαμερή συνήθεια όχι μόνο των καθημερινών ανθρώπων αλλά και των σεβάσμιων δικαστών, γιατρών και γερουσιαστών να πτύουν ακόμα και μέσα στον χώρο της εργασίας τους. Στην διάρκεια λοιπόν των 300 χρόνων από την έλευση του καπνού στην Ευρώπη μέχρι το δεύτερο μισό του 1900, η παγκόσμια κατανάλωση αυξανόταν επειδή μεγάλωνε ο ρυθμός των νέων καπνιστών. Ωστόσο, οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε κανείς προκειμένου να ικανοποιήσει αυτό το πάθος του, κυρίως την ώρα της δουλειάς, περιόριζαν την κατεκεφαλήν κατανάλωση σε λογικά όρια. Δεν ήταν ποτέ εφικτό να γίνει κανείς μανιώδης καπνιστής. Σύντομα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Πέρα από την παραγωγή ασφαλών σπίρτων, μια δεύτερη καθοριστική εφεύρεση απογείωσε την κατανάλωση. Έφερε τεράστια κέρδη στις καπνοβιομηχανίες, απροσδόκητους φόρους στα κρατικά ταμεία και θανάσιμα προβλήματα στους ανυποψίαστους θερίακλίδες. Ήταν η αυτόματη μηχανή παραγωγής τσιγάρων. Όπως είπαμε, από το 1850 είχαν δημιουργηθεί βιομηχανίες παραγωγής χειροποίητων τσιγάρων, όπου ένας επιδέξιος εργάτης μπορούσε να παραδώσει έως και 5 τσιγάρα το λεπτό. Αναπόφευκτα, το σχήμα του τσιγάρου, το σφιχτό ή χαλαρό στρίψιμο και γενικώς η ποιότητα της συσκευασίας διέφεραν ανάλογα με την ικανότητα του εργάτη, ενώ τα πολλά χέρια που χρειάζονταν ανέβαζαν το κόστος του προϊόντος. Το 1880 ένας νεαρός μηχανικός εφήβρε μία αυτόματη συσκευή που παρήγαγε 200 τσιγάρα το λεπτό και μάλιστα απολύτως ομοιόμορφα. Δηλαδή, η μηχανή μπορούσε να αντικαταστήσει 40 εργάτες μίας οκτάωρης βάρδιας, για να μην πούμε πολύ περισσότερος, μια και δούλευε ακούραστα επί 24ωρου βάσεως. Τη μηχανή αγόρασε πρώτος ο καπνοβιομηχανής Duke, ο οποίος σύντομα έγινε βαθύπλουτος. Σε λίγα χρόνια απέκτησε τόσο χρήμα που, μη ξέροντας τι να το κάνει, ίδρυσε το περίφημο Πανεπιστήμιο Duke. Η απόλυτη ομοιομορφία των τσιγάρων της αυτόματης μηχανής διευκόλυνε την συσκευασία τους σε μικρά και κομψά πακέτα που μπορούσαν να μεταφερθούν εύκολα στην τσέπη, μαζί με τα επίσης πακεταρισμένα και ασφαλή σπίρτα. Επιπλέον, η δραστική μείωση του κόστους και η επιθετική διαφήμιση που ακολούθησαν έκανε το κάπνισμα προσιτό στις μάζες και την συνήθεια πραγματοποιήσιμη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ακόμα και κατά τις ώρες της δουλειάς. Μπορούσε να έχει κανείς μόνιμα ένα τσιγάρο στα χείλη του, ενώ συγχρόνως πυροβολεί, καβαλάει ή δένει το άλογο έξω από ένα μπαρ, μαρκάρει τα γελάδια, συμμετέχει στο ροντέο, βγάζει λόγο, οδηγεί την άμαξα ή όνειρο πολύ κάτω από τα αστέρια, όπως ο Lucky Luke. Μόνο με το γεύμα και με κάποιες άλλες δραστηριότητες ήταν κάπως ασυμβίβαστο, και ίσως από την πρόσκαιρη αυτή στέρηση να προέρχεται και η ακατανίκητη επιθυμία των καπνιστών να ανάψουν ένα μετά. Παράλληλα με την αύξηση της κατακεφαλήν κατανάλωσης τσιγάρων, το αγοραστικό κοινό αρχίζει τώρα να προστίθεται απροσδόκητα και το άλλο μισό της ανθρωπότητας. Έως τις αρχές του 20ου αιώνα, το κάπνισμα αποτελούσε ένα κατεξοχήν ανδροπρεπές άθλημα.
ανάρμοστο για τις κυρίες. Ωστόσο, την ίδια εποχή φουντώνει στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το κίνημα των Σουφραζέτ, που διεκδικούν ίσια δικαιώματα με τους άνδρες. Τα αιτήματα των φεμινιστριών είναι καταρχάς πολιτικά και αφορούν το δικαίωμα ψήφου και την άρση του αποκλεισμού τους από μια σειρά επαγγελμάτων. Παραδείγματος χάρη, ελάχιστα αμερικάνικα πανεπιστήμια δέχονταν εκείνη την εποχή φοιτήτριες σε κλάδες που δεν είχαν καμία σχέση με την οικιακή οικονομία ή την παιδαγωγική. Αναπόφευκτα, κάθε κίνημα που επιδιώκει να ανατρέψει τα στερεότυπα αιώνων συναντά σφοδρή αντίδραση από τους θυγωμένους, μια αντίδραση που ποικίλει από την μία απλή παράθεση επιχειρημάτων μέχρι και την χλέβη. Εξίσου αναπόφευκτα, το κίνημα ξεπερνά τις αρχικώς αυστηρά πολιτικές επιδιώξεις και θέτει προς συζήτηση όλο το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων. Μεταξύ αυτών διεκδικεί και το δικαίωμα του καπνίζιν, πολλές φορές ανατρέποντας και την ιεράρχηση των επιδιώξεων. «Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω», έλεγε το παλιό επιθρησιακό τραγουδάκι του Θεόφραστου Σακελαρίδη στην Αθήνα των αρχών του 20ου αιώνα, αποτυπώνοντας προφητικά την χρονική αλληλουχία των πραγμάτων. Όντως, οι γυναίκες πρώτα άρχισαν να καπνίζουν και πολύ αργότερα να ψηφίζουν. Όπως ήταν φυσικό, οι καπνοβιομηχανίες διείδαν το κίνημα του φεμινισμού ως την τεράστια ευκαιρία και άρχισαν την διαφημιστική εκστρατεία στα μέτρα του στόχου τους. Πολλές μάρκες τσιγάρων παγκοσμίως καθιερώθηκαν ως κατεξοχή γυναικείες, έχοντας στο πακέτο μία εικόνα καλλίγραμμων και ορατά των γυναικών κατά τα πρότυπα που επέβαλε η εκάστοτε μόδα, συνήθως διάσημων ηθοποιών με το τσιγάρο στο χέρι. Έτσι λοιπόν, λόγω των επιτευγμάτων και συγκυριών που περιγράψαμε, το κάπνισμα από μία πανάρχη συνήθεια ολίγων που κάπνιζαν ολίγων έγινε τον 20ο αιώνα ο μόνιμος σύντροφος των πολλών. Από το 1850 έως το 1950 η παγκόσμια κατανάλωση καπνού αυξήθηκε κατά 100.000 φορές. Η αύξηση της κατακεφαλήν κατανάλωσης οδηγεί αναπόφευκτα και στην εξάρτηση. Αυτή οφείλεται στην νικοτίνη που διεγείρει στον εγκέφαλο την έκρηση των νευροδιαβιβαστών και ορμονών με ψυχοτρόπο δράση. Ο βαθμός εξάρτησης είναι μικρότερος, τα στερητικά φαινόμενα ηπιότερα από ό,τι στα οπιούχα, πράγμα που σημαίνει ότι ο καπνιστής απαλλάσσεται από τη συνήθεια με λίγη καλή θέληση. Η νικοτίνη είναι αυτή που προκαλεί τον εθισμό, ωστόσο άλλες είναι οι ουσίες οι κατεξοχήν υπεύθυνες για τις γνωστές επιπτώσεις στην υγεία μας. Στο τσιγάρο του καπνού υπάρχουν σχεδόν 2.000 συστατικά, τα περισσότερα ισχυρά δηλητήρια. Ωστόσο, σε όλα τα δηλητήρια η τοξική δράση είναι θέμα δόσης. Η νικοτίνη λοιπόν, όταν φτάσει να προκαλέσει σοβαρό εθισμό, αναγκάζει τον καπνιστή να την προσλαμβάνει σε όλο και μεγαλύτερες δόσεις. Ταυτόχρονα όμως προσλαμβάνει και μεγαλύτερες δόσεις μονοξιδίου του άνθρακα και μερικών άλλων ουσιών που προκαλούν μακροπρόθεσμα καρδιαγγειακές παθήσεις, ενώ οι πίσα και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες ευθύνονται για κάποιες μορφές καρκίνου, κυρίως του πνεύμονα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν πρακτικά άγνωστος μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Έκτοτε η συχνότητά του αυξάνει αλματοδός παράλληλα με την αύξηση της κατανάλωσης του καπνού. Κάποιες πρώιμες και ατεκμηρίωτες υποθέσεις περί σύνθεσης του καρκίνου του πνεύμονα με το κάπνισμα διατυπώνονται κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ατυχώς, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, οι πρώτες πραγματικά εμπεριστατωμένες επιστημονικές μελέτες για αυτήν τη συσχέτιση έγιναν στην Γερμανία την δεκαετία του 1930. Οι μελέτες αυτές γενικώς αγνοήθηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο και έπρεπε να φτάσουμε στο 1964 για να εκδοθούν στην Αμερική οι πρώτες κυβερνητικές συστάσεις για την αποφυγή του καπνίσματος.
Αιτία αυτής της αδιαφορίας δεν ήταν μόνο το πρόβλημα της γλώσσας ή το γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες στην Αγγλία, την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική είχαν διακόψει τις συνδρομές στα γερμανικά επιστημονικά περιοδικά ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διώξεις των Εβραίων επιστημόνων. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο τεχνικό το θέμα. Περισσότερο ήταν η απέχθεια για την σκοτεινή πλευρά της επιστήμης στο Τρίτο Ράιχ για την προσχώρηση πολλών γερμανών επιστημόνων στο ναζιστικό κόμμα. Ήταν τέλος η αντίδραση απέναντι στην εκούσια συμμετοχή πολλών γιατρών και βιολόγων στα προγράμματα ευθανασίας, τα οποία αρχικά αφορούσαν τους σωματικά και πνευματικά ανάπηρους, για να επεκταθούν αργότερα και σε Εβραίους και σε κάποια σε εισαγωγικά μοιάσματα και μειονότητες, δηλαδή η προετοιμασία για την τελική λύση. Ο αποτροπιασμός για την εφαρμογή των επιστημονικών επιτευγμάτων στο ναζιστικό πρόγραμμα καθαρότητας της Άριας Φυλής αναπόφευκτα υπονόμευσε και την εμπιστοσύνη σε αυτά καθεαυτά τα επιτεύγματα. Οι εργασίες του Φραντς Μίλλερ για την σχέση του καπνίσματος με τον καρκίνο των πνευμόντων ήταν επιστημονικά άψογες και εξαιρετικά σημαντικές. Ωστόσο, ο ίδιος ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος, το οποίο, βασιζόμενο στα ευρήματά του, άρχισε την πρώτη αντικαπνιστική εκστρατεία στην Ευρώπη. Ο καπνός ήταν για αυτόν μία απειλή απέναντι στον περιούσιο γενετικό υλικό των Αρίων. Ο ίδιος ο Χίτλερ, φανατικός καπνιστής στα νιάτα του και εξίσου φανατικός πολέμιος αργότερα, ενίσχυε αυτήν την εκστρατεία ηθικά και υλικά. Το 1941 ίδρυσε στην Ιένα ένα Ινστιτούτο για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού. Ανάθεσε την διεύθυνση στον φίλο του καθηγητή Κάπα Άστελ, πρίτανη του Πανεπιστημίου της Ιένας, εξέχων μέλος των SS και φανατικό αντισημίτη. Ο Άστελ είχε προσωπικά και θεσμικά εμπλακεί σε φρικαλαία πειράματα με ανθρώπους, καθώς και στο πρόγραμμα εξολόθρευσης των Εβραίων. Στο Ινστιτούτο αυτό έγιναν και μερικές από τις σημαντικότερες επιστημονικές εργασίες για το θέμα, μέχρι την αυτοκτονία του Άστελ τον Απρίλιο του 1945 και λίγο πριν αυτοκτονήσει το αφεντικό του. Όλες αυτές οι εργασίες έμειναν στην αφάνεια. Έτσι, οι επιστήμονες των συμμάχων, πέρα από μια δικαιολογημένη αποστροφή που αισθάνονταν για τους Ναζί για τα εγκλήματά τους, απέρριψαν και ορισμένες υποδειγματικές κατά τα άλλα ερευνές τους. Οι καπνοβιομήχανοι έμειναν ανενόχλητοι να τρίβουν τα χέρια τους για δύο ακόμα δεκαετίες. Οι πρώτες επίσημες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους του καπνίσματος εμφανίστηκαν κατά την δεκαετία του 1960, αφού οι μελέτες των Γερμανών ιατρών επαναλήφθηκαν στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατόπιν ήρθαν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί. Στις ανεπτυγμένες χώρες η κατανάλωση μειώνεται. Σε αντιστάθμισμα, οι καπνοβιομηχανίες έστρεψαν την προσοχή τους στον Τρίτο Κόσμο. Στηρίζονται στην άγνοια του μέσου πολίτη και σε κυβερνήσεις που θεωρούν τη συλλογή φόρων σημαντικότερη της υγείας του πληθυσμού. Ο καπνός θεωρείται σήμερα ναρκωτικό. Περιέχει ουσίες ψυχοτρόπες, ενώ σε μέτριες και σε μεγάλες δόσεις προκαλεί εθισμό και βλάβες της υγείας. Μεταξύ των 18 δημοφιλεστέρων φυσικών και τεχνικών ναρκωτικών κατέχει την τρίτη θέση στον κίνδυνο εξάρτησης και την 12η στον κίνδυνο πρόκλησης σωματικής φθοράς. Ο βαρύς καπνιστής χάνει κατά μέσο όρο 8 χρόνια από τη ζωή του και γύρω στα 100.000 ευρώ. Μόνο για τσιγάρα. Και όμως είναι το μόνο από τα ναρκωτικά αυτά που πωλείται ελεύθερα. Η ιστορία του είναι χαρακτηριστική για το πώς η μετρημένη χρήση μιας τοξικής ουσίας από τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια δεν προκάλεσε κανένα πρόβλημα. Για το πώς και πόσο εύκολα ή ήπια αυτή η χρήση έγινε κατάχρηση μετά την βιομηχανική επανάσταση. Για τον ρόλο που έπαιξαν η ανθρώπινη επινοητικότητα, η διαφήμιση, η αγορά
και το κέρδος και για το πόσο δύσκολα λαμβάνονται μέτρα περιορισμού όταν η αποδεδειγμένα βλαβερή κατάχρηση αποδίδει κέρδη.
επόμενη Τρίτη θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού περί φυτών αφηγήματα του Γιάννη Μανέτα, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, λόγω ώρας και λόγω διάρκειας των επομένων κεφαλαίων, την σημερινή εκπομπή θα την ολοκληρώσω εδώ με το υπόλοιπό της με μουσική, και θα ξεκινήσουμε το επόμενο τμήμα κανονικά, ούτως ώστε να μην αναγκαστεί να γίνει διακοπή στη μέση του κεφαλαίου λόγω ώρας, μια και αμέσως μετά από μένα ακολουθεί η Ελένη, η Ελπίδα Μιναδάκη, με νέα της τέχνης. Γι' αυτό λοιπόν σας αφήνω να απολαύσετε μουσική στο υπόλοιπο της βραδιάς με μένα στις ιστορικές διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια, και την ανάγνωση των κεφαλαίων του βιβλίου θα την συνεχίσουμε από την επόμενη εκπομπή. Να έχετε ένα υπόλοιπο καλό βράδυ και μία καλή μουσική συντροφιά από μένα μέχρι ότου αναλάβει τη σκυνάλη η αγαπητή Ελπίδα Μιναδάκη. Μείνετε συντονισμένοι. Από μένα καλό σας βράδυ.